με αγάπη χριστιανά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με υπέροχη παρέα, γιατί είναι καλοκαιράκι, θέλουμε όλοι να δείχνουμε όσο πιο ωραίες και ωραίοι μπορούμε και θα μάθουμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, αν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι, όσοι από εμάς ενδιαφερόμαστε τέλος πάντων και θέλουμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, έχουμε την Νίκη Μέγα η οποία είναι εδώ κοντά μας, ξεκινάμε πάντα έτσι από την κυρία της παρέας. Νίκη μου, καλώς μας ήρθες. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ πάλι. Κλινική ψυχολόγος και ιατρική κοσμητολόγος και ο δόκτωρ Ανδρέας Ιωαννίδης, πλαστικός χειρουργός. Γιατρέ μου, καλώς μας ήρθατε. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που πάλι βρίσκομαι κοντά. Χαρά μας, χαρά μας. Θα ξεκινήσω με το πολύ πολύ μεγάλο δώρο το οποίο μας προσφέρετε. Είναι ένα τεράστιο δώρο αξίας 1.000 ευρώ. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο 5588 γράφοντας ομορφιά, το όνομα και το επιθετό σας και έχει να κάνει με θεραπείες σύσφυξης, κιθαρίδας και λιποδιάλυσης, Νίκη μου, σωστά. Άρα και αυτά τα τρία, σύσφυξη, λιποδιάλυση και κιθαρίδα, που ηχούν στα αυτιά μας εμάς των γυναικών έτσι πολύ σαν μεγάλα θέματα. Στο 5588 λοιπόν, ομορφιά, το όνομα και το επιθετό σας, θεραπεία σύσφυξης, κιθαρίδας και λιποδιάλυσης αξίας 1.000 ευρώ. Λοιπόν, γιατρέ μου, προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι το καλοκαίρι? Είναι εποχή που προσφέρεται για το καλοκαίρι να κάνει κάποιος επεμβατικές θεραπείες? Πρώτα πιάνουμε από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι σίγουρα η καλύτερη εποχή του χρόνου. Κάνει τους ανθρώπους να είναι πιο χαρούμενοι, πιο επικοινωνιακοί, πιο ερωτικοί. Θέλουν να ανταλλάξουν συναισθήματα, άρα θέλουν να δείχνουν πιο όμορφοι. Τους πιάνει μια απογοήτευση. Προλαβαίνω και όμως υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες και είναι γρήγορης ανάρρωσης και εγώ θα τις χαρακτήριζα πάντα παρεμβάσεις του καλοκαιριού ή και των γιορτών. Επειδή θέλουν λίγες μέρες. Επειδή θέλουν λίγες μέρες ανάρρωσης και έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ποιες είναι αυτές? Επιγραμματικά κάποιος θα μπορούσε να ξεκινήσει από την αυξητική που είναι η πιο δημοφιλής, είναι η νούμερο ένα επέμβαση για τις νέες γυναίκες. Αυξητική στήθους. Για αγνόητους λόγους. Mm-hmm. Γιατί μια αυξητική δεν διορθώνει μόνο το μέγεθος, διορθώνει το σχήμα του σώματος, διορθώνει την εικόνα στο σύνολό της. Στο αντίστοιχο κομμάτι για τους άντρες, γυναικομαστία, μεγάλος ο πόνος για τον ανδρικό πληθυσμό, διότι αν σκεφτείτε το 50% του ανδρικού πληθυσμού αντιμετωπίζει ποικίλης τύπου και μορφής προβλήματα γυναικομαστίας, είναι ένα σημαντικό θέμα, περιορίζει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με θέματα που εγώ θα έλεγα του προσώπου γενικότερα, όπως είναι η ιωτοπλαστική. Εγώ το καλώ το κρυμμένο πρόβλημα. Είναι το λιγότερο δημοφιλές και όμως είναι τόσο ευρέως γνωστό για το ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν mm-hmm. θέματα με πεταχτά αυτιά ή δυσμορφία ή ασυμμετρία στα αυτιά. Πόσο εύκολα διορθώνονται τα πεταχτά αυτιά? Για όλα αυτά τα οποία συζητάμε, φανταστείτε, η περίοδος ανάρρωσης είναι 4 με 7 ημέρες. Και δεν μιλάω μόνο για ανάρρωση, μιλάω για επιστροφή στην καθημερινότητα. Και συνεχίζω πάνω σε αυτό για να ολοκληρώσουμε δύο άλλες γνωστές παρεμβάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η High Definition Rhinoplasty, όπου είναι η καινούργια προσέγγιση της ρινοπλαστικής. Ποιος δεν γνωρίζει, ποιος δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η μύτη στο πρόσωπο. Καθορίζει την προσωπικότητα. Αυστηρό βλέμμα, αυστηρή προσωπικότητα, γλυκιά προσωπικότητα. Όλα καθορίζονται και από τη μύτη. Και το εντυπωσιακό πολλές φορές για όλες αυτές τις παρεμβάσεις εντυπωσιαζόμαστε και εμείς που τα κάνουμε. Ανάμεσα με τους συνεργάτες μας βλέπουμε περιστατικά τα οποία, όπως τα βλέπουμε και πώς τα αντιμετωπίζουμε 4 μέρες μετά, είναι εντελώς διαφορετικά άτομα. Είναι γρήγορη ανάρρωση. Γρήγορη ανάρρωση. Γιατί πλέον δεν προσπαθούμε μέσα από την ποσότητα του τραύματος, αλλά μέσα από την ποιότητα του τραύματος. Είναι κάτι το οποίο είναι η καινούργια φιλοσοφία της πλαστικής χειρουργικής. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε με το τι θα μπορούσε κάποια κυρία ή κύριος να κάνει για να έχει μια ανανέωση. Mini facelift. Το mini facelift, κάποιος θα πει, μα είναι δυνατό mini facelift να είναι γρήγορη ανάρρωση? Γι' αυτό και ονομάζεται mini. Πώς και είναι κρυμμένο. Δηλαδή αυτό το mini? Οι κρυμμένες τομές είναι σε τέτοιο σημείο που ακόμη και τη δεύτερη τρίτη μέρα η κυρία ή ο κύριος μπορεί να κυκλοφορήσει με κάποιον καμουφλάς, εννοείται, έτσι. Αλλά στις 7 ημέρες δεν υπάρχει κάτι ορατό και το αποτέλεσμα εκεί. Εννοείται καμουφλάρουμε με μακιγιάζ όπου υπάρχουν. Είναι έτσι τόσο πίσω μέσα στις περιοχές κοντά στο αυτή
που είναι δύσκολο κάποιος να το διακρίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνει και επεκτείνεται μέσα στο τριχωτό. Αυτό βοηθάει για το κεντρικό πρόσωπο και βοηθάει και για την περιοχή της κάτω γνάθου. Μάλιστα. Και φυσικά αυτά αφορούν μόνο τα παρεμβατικά. Ναι. Το πιο δημοφιλές από τις μη παρεμβατικές είναι αυτό που έρχονται κατά κύριο λόγο νέοι άντρες που θέλουν να διαμορφώσουν αθλητικό σώμα. Παραλία, μαγιό, να δείχνουμε λίγο πιο... Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει η τεχνολογία του Thermitite όπου μπορούμε να διαμορφώσουμε το σώμα μας, να δείχνει με τις μυϊκές ομάδες όπως αρμόζει σε ένα γυμνασμένο σώμα. Δηλαδή μπορεί να διαμορφώσετε εδώ την περιοχή των κοιλιακών, ας πούμε, τα μπράτσα. Ακριβώς, όπως και την περιοχή της θωρακικής χώρας. Μπορούμε, ναι, μπορούμε. Μπορούμε να το κάνουμε να δείχνει πιο γυμνασμένο. Και αυτά μέσα σε μία εβδομάδα. Να φύγουν τα love handles, τα πλαϊνά, που διαμορφώνουν μέση, ναι, σωματότυπο. Δηλαδή οι φωτογραφίες είναι κάποια από τα περιστατικά που δείχνουν την άμεση αλλαγή, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις, εδώ για παράδειγμα είναι άμεση αλλαγή και βλέπουμε και την εξέλιξη στον χρόνο. Δηλαδή εμείς που έχουμε τη χαρά να φωτογραφίζουμε επιστημονικά την κάθε περίπτωση, βλέπουμε και το βάθος και την διάρκεια του αποτελέσματος. Ναι, αυτό είναι η διάρκεια του αποτελέσματος. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο στα παρεμβατικά, γιατί... Okay, υπάρχουν τα παρεμβατικά. Θα μπορούσε κάποιος να κάνει και κάτι. Εγώ δεν είμαι έτοιμος, σου λέει, να κάνω κάποια παρέμβαση. Έστω και αν είναι 4 μέρες, 5 μέρες, ανώς. Υπάρχει γιατρέ κάτι έξυπνο που θα μπορούσε να κάνω. Και βεβαίως. Αφήσουμε έξω το γνωστό μας Botox. Το Botox, η βοτολογική τοξίνη, είναι κάτι το οποίο είναι μαγικό. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται. Δεν αφήνει ούτε σημάδι στην εφαρμογή του. Και μέσα σε 7-10 μέρες βλέπουμε αυτή τη φρεσκάδα. Αυτή που όλοι λένε φαίνεται πιο ξεκούραστη. Γιατί μετά το δέρμα, όταν περάσει τον Botox, είναι χειρότερο από ότι ήταν πριν. Το ανάποδο. Δίνεται χρόνο στις δικές σας διαδικασίες να αναπλάσουν ιστό. Είναι σαν να κάποιος κάνει coaching του δικού σας ιστού. Δηλαδή, διατηρείτε εφεδρίες, να μην καταστρέφετε το δέρμα σας με έντονες συσπάσεις, έτσι ώστε οι μικρές ρητίδες, ακόμη και αν είναι νέο το άτομο, δεν έχει σημασία. Ακόμη και αν είναι νέο το άτομο. Ναι, έχουμε... μπορεί να έχουμε έντονη έκφραση. Ναι, να έχουμε έντονη έκφραση και να είναι και γρηγορότερα τα αποτελέσματα. Έτσι. Δεν αφορά μόνο μετά την τέταρτη δεκαετία και έπειτα. Και αν έχουμε κάτι πιο σοβαρό, περνάμε στο liquid facelift. Που το liquid facelift είναι στην ουσία χρήση ενέσιμων νέας γενιάς. Μαγικά υλικά, όπου μπορούμε να ξεκουράσουμε το πρόσωπο και να μην μπορεί να αντιληφθεί κανείς. Και αν δώσουμε εκείνες τις 2-3 μέρες που είναι λογικό κάποιου μικρού ειδήματος, γιατί δεν γίνονται μαγικά, με κάποια νεσούλα θα γίνουν, να δει κάποιος να βελτιώνονται τα πράγματα ακαθόριστα. Δηλαδή το μαγικό σε αυτό είναι να μπορεί κάποιος να διακρίνει το μεγάλο αποτέλεσμα μόνο κοιτώντας τον before και το after. Ναι. Έτσι. Αυτό έχει σημασία. Νίκη μου, θέλω να σε ρωτήσω, εσύ που μιλάς και με πάρα πολλές γυναίκες, όπως φυσικά και ο γιατρός, αλλά ξέρεις, είναι ακούς τις ανησυχίες μας, ρε παιδί μου. Ακούς. Ναι. Τι αγχώνει πιο πολύ και τους άντρες και τις γυναίκες? Αυτό ουσιαστικά που αγχώνει και τις γυναίκες και τους άντρες είναι και η εμφάνιση στο σώμα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά ακόμα και στο πρόσωπο. Αλλά λόγω της περίοδου τώρα, αυτό που ουσιαστικά επιδιώκει και ο άντρας και η γυναίκα είναι ένα όμορφο σώμα, το οποίο θα το δείξει κιόλας. Αυτό είναι το θέμα του καλοκαιριού, αυτό είναι το άγχος. Και με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα παρουσιάζουμε μια καινούργια θεραπεία στο χώρο μας, η οποία πάλι πρωτοπορεί. Ουσιαστικά αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δουλέψει ταυτόχρονα λιποδιάλυση, σύσφυξη και κυταρίτιδα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα με πολύ λίγες επισκέψεις. Πώς δηλαδή λέγεται? 4 με 6 επισκέψεις. Ονομάζεται Thermi 250. Ουσιαστικά είναι το αδερφάκι του Thermitite. Λειτουργεί με βάση τη φιλοσοφία τη συγκεκριμένη, η οποία έχει σαν γνώμονα την αύξηση της θερμοκρασίας για να μπορέσουμε να έχουμε κολογένεση, να έχουμε σύσφυξη, να έχουμε λιποδιάλυση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να προσθέσω λίγο ότι το πλεονέκτημα στην καινούργια τεχνολογία αυτή είναι ότι η ένταση ισχύς των ραδιοσυχνοτήτων είναι τέτοιες που προσομοιάζουν προς το Thermitite που έπρεπε και πρέπει να βρεθούμε κάτω από το δέρμα. Χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα επιφανειακά.
και η έκταση του handpiece, αυτό που χρησιμοποιούμε, μπορεί να καλύψουμε μεγάλες περιοχές. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να πούμε για άλλη μια φορά τον διαγωνισμό μας. Το 5588, γράφοντας ομορφιά το όνομα, αντιοπίθετό σας και την πόλη σας, ένας τυχερός ή τυχερή φίλη κερδίζει μια ολοκληρωμένη θεραπεία αξίας 1.000 ευρώ για λιποδιάλυση, σύσφυξη και κυθαρίτιδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, έτσι μαζί κλείνουμε την εκπομπή μας σήμερα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε και επιστρέφουμε πρώτα ο Θεός με το καλό αύριο στις 3. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.